Ένα σημαντικό θέμα το οποίο προκύπτει είναι τι κάνουμε όταν χάνουμε τα ζώα μας. Απευθύνομαι και στους νομοκτηνιάτρους και στο Δήμο. Τι κάνουμε, τα θάβουμε, τα πετάμε στους λάκους ή τα καίμε. Και τι επιπτώσεις έχουν οι κτηνοτρόφοι πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γιατί σοφάει σε μένα π.χ. σε έναν κτηνοτρόφο μία προβατίνα. Εγώ π.χ. έχω μία τσάπα, μπορώ να το σκεπάσω το ζώο. Ο άλλος δεν έχει. Τι πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί έχουν γεμίσει όλοι οι λάκοι, όλα τα βλάκια και όλα τα ποτάμια με ζώα. Μισό λεπτό λίγο να πληρώσω λίγο για να μου απαντήσετε σε όλα. Τι γίνεται με τις ζημιές από τον Ελγά. Θα αποζημιωθούν τα ζώα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε χάσει τα ζώα, τα οποία άλλος 5, άλλος 10 δεν έχουν δηλωθεί. Θέλετε από τον φόβο μήπως μπει ο νομός σε καραντίνα. Θέλετε, δεν βαριέσαι να μην, μήπως δεν μπορώ να πουλήσω το αρνί ή το γάλα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν απώλειες στη μονάδα, επειδή δεν έχουν παραστατικά. Μπορούν με κάποιον τρόπο να καλυφτούν αποζημιώσεις αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι όσον αφορά τις επιδοτήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλύπτει ένα ποσοστό 2% της μονάδος. Πέρα από το 2% σε πετάει εκτός προγράμματος επιδοτήσεις και σε βάζει σε πρόστιμο. Αν το ποσοστό ξεπεράσει θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να συμμορφωθεί με την δική σας νόμη σαν κρατικό φορέα, σαν κτηνιάτρους, να μπορεί να απαλλάξει τους κτηνοτρόφους από αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Την χειμερινή περίοδο που θα διανύσουμε, θα υπάρχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό αυτά τα προβλήματα σε κάθε μονάδα ή θα εξαλειφθούν. Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως ξεκινήσω με το τελευταίο. Η χειμερινή περίοδο, λοιπόν, ο ιός συνήθως μεταδίδεται από τα βοηθή που παραμένουν φορείς για 60 μέρες, όμως έχουν αναφερθεί και περιστατικά 100 ημερών φορείς βοηθή. Δηλαδή για 100 μέρες, αν ένα βοηθές έχει μολυνθεί με τον ιό, μπορεί να το μεταδώσει, αν το κουνούπι υπάρχει. Το κουνούπι κάτω από τους 12 βαθμούς Κελσίου συνήθως αδρανοποιείται, δεν πολλαπλασιάζεται, ούτε όμως και αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου τα κουνούπια να είναι ζωντανά και να δραστηριοποιούνται. Είπαμε και πάλι, είναι ζωντανοί οργανισμοί, δεν υπάρχουν φραγμοί σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Οπότε πάνω κάτω κάντε τους υπολογισμούς σας πώς και αν μπορεί αυτό το πράγμα να σταματήσει το χειμώνα ή να συνεχιστεί ή να έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα από την άνοιξη. Εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό, θεωρώ, από τον καιρό, πώς θα πάει ο καιρός. Είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι κάτι... Παρακαλώ. Και από εκεί ξεκίνησε, έρωτε. Το γράμμα. 2500 είδους. Εκεί είναι τα εγκλάδια, αυτό είναι. Σας λέω, πάλι. Αυτά είναι τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε για το κουνούπι. Να τελειώσουμε πρώτα με την κυρία του ερωτήσει και μετά. 50 μέτρα, 300 χιλιόμετρα μεταφέρονται με τον αέρα τα κουνούπια. 300 χιλιόμετρα. Δεν είπαμε στα 300, είναι ένα σταύρο σίδερο. Ναι. 50 μέτρα είναι ο αρχούς, παθαίνει 50 πρόβατα ζημιά. Εξαρτάται και πάλι το ρεύμα που θα το πάει το κουνούπι. Επίσης εξαρτάται αν ο άλλος έχει καθαρίσει, έχει ψεκάσει τα ζώα του. Είναι πολλοί παράγοντες. Τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει όμως. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει για τον καταρρογικό πυρετό. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Δεν θα αποζημιωθείτε από τον ΕΛΓΑ για τις απολύες. Για να πληρώνουμε, να πληρώνουμε. Ο ΕΛΓΑ, από ό,τι γνωρίζουμε κι εμείς, αποζημιώνει συνήθως... Τα λεφτά που ο κράτος τα κρατάει,
Αλλά δεν αποζημιώνει. Αυτό είναι ποιο. Φροϊδά αποζημιώνει συνήθως τις ζώες προγονώσεις, αυτές που μεταδίδονται στον άνθρωπο και τα φυσικά αίτια κατασπαράξεις και τέτοια αίτια. Κατανοητό πυρετό δεν αποζημιώνει. Οπότε αποζημιώσεις από τον Ιδρύα δεν θα πάρετε. Να σας πούμε λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που σας ενδιαφέρει όλους. Λοιπόν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταρχάς για να επικαλεστείτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανωτέρα βία και να μην χάσετε τις επιδοτήσεις για το ζωικό κεφάλαιο το οποίο δηλώνετε και για το οποίο επιδοτήσετε, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση λήψης μέτρων από την υπηρεσία. Δηλαδή να έχετε δηλώσει ότι έχετε συμπτώματα καταρροϊκού, να έχουν έρθει να σας πάρουν αίμα, να βγουν θετικά αυτά τα ζώα στο εργαστήριο και να γίνει όλη η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει. Έχουμε πάλι την ιατρική για να έρθουν. Τώρα, το θέμα της καραντίνας, για να σας πω λίγο για την καραντίνα, τι σημαίνει καραντίνα. Σε καραντίνα ουσιαστικά είναι όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί όλη η Ελλάδα βρίσκεται στο ίδιο υγειονομικό καθεστώς. Οι μονάδες όμως που είναι θετικές για τον καταρροϊκό, είναι αποδεδειγμένα θετικές, δηλαδή όχι κλινικά συμπτώματα, υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις που λένε υπάρχει καταρροϊκός, αυτές οι μονάδες μπαίνουν σε καραντίνα. Αυτό σημαίνει ότι το νωρίτερο που μπορούν να σφάξουν ζώα είναι 30 μέρες μετά το τελευταίο κρούσμα. Αυτό σημαίνει καραντίνα. Το νωρίτερο που μπορούν να πωλήσουν ζώα είναι 50 μέρες μετά το τελευταίο κρούσμα. Αυτή είναι η καραντίνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει, να μην πούμε άλλα για την καραντίνα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει καραντίνα σε μία εκτροφή. Τώρα, επανέρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ να πούμε για το θέμα των φυσικών απολειών, δηλαδή μια μονάδα η οποία δεν είναι αποδεδειγμένα καταρροϊκός πυρετός, παρόλα αυτά χάνει ζώα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην περίπτωση τόσο του καταρροϊκού πυρετού όσο και στις άλλες περιπτώσεις που χάνετε ζώα σας, από οποιονδήποτε λόγο, απαιτεί ο παραγωγός εντός 10 ημερών να πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει τις απώλειές του, δηλαδή με το μητρό του, να έχει γραμμένα ποια ζώα έχει χάσει, με τόσους αριθμούς ενωτίων, σε 10 μέρες να πει στον ΟΠΕΚΕΠΕ εγώ έχω φέρει το μητρό μου, έχω χάσει αυτά τα ζώα, και να συνοδεύεται, από φέτος το δέχεται αυτό, από κτηνιατρική γνωμάτευση ιδιώτη κτηνιάτρου, ο οποίος αναφέρει για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα ζώα. Αυτά τα ζώα μπορεί να έχουν χαθεί από εντεροτοξινεμία, από πνευμονία, από διάφορους λόγους. Αν αυτό το κάνετε εντός 10 ημερών και πάτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το μητρό σας και την κτηνιατρική γνωμάτευση, τότε ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί ότι έχετε φυσικές απώλειες, βέβαια δεν επιδοτήσετε για αυτά τα ζώα που έχετε χάσει, αλλά δεν παίρνετε και ποινή για τα επόμενα χρόνια όπως τα παίρνατε αν ξεπερνούσατε τους θανάτους το 3% που δικαιολογεί, χωρίς αιτιολόγηση. Αυτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας λέω και τα νεκρά ζώα πρέπει να αποτεφρώνονται, το γνωρίζετε αυτό. Φυσικά υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό, γιατί ούτε χώροι αποτέφρωσης υπάρχουν αρκετοί και φυσικά η αποτέφρωση κοστίζει. Το πρόγραμμα του καταρροϊκού πυρετού προβλέπει και την υγειονομική ταφή, στην οποία ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει και αυτό δύσκολο είναι φυσικά. Σήμερα που έχει ο Περιφερειάρχης την συνάντηση θα τεθούν αυτά τα θέματα και στον Υφυπουργό, για τα θέματα αυτά των νεκρών ζώων. Αλλά γενικότερα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα τα νεκρά ζώα στην Ελλάδα, το γνωρίζετε, γιατί δεν υπάρχουν αυτά που απαιτούν, αυτά που απαιτεί η νομοθεσία, δεν υπάρχουν. Γενικώς το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι. Να πω κάτι. Είπατε προηγουμένως και δίκιο έχετε ότι φορέας αυτού του ιού είναι τα γελάδια. Εγώ στο χωριό μου, το λέω σε εσάς να τα ακούσει και ο Δήμος αυτό το πράγμα. Στο χωριό μου έχω αγγελάδια και γυρνάνε και γύρω στα κουμπίστα χωράφια αδέσποτα. Από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει με τα αγγελάδια αυτά. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να τα στείλουμε και πρέπει να μην γυρνάνε αδέσποτα. Το λέω σε εσάς να το ακούσει ο Δήμος. Όταν είναι ένα αδέσποτο ζώο, τέτοιο υπεύθυνο είναι η Δήμη. Έτσι, για την περισσευγή αυτών, για την περισσευγή των αδέσποτων. Αν όμως αυτά τα ζώα είναι με ενότια και τα έχουν εκεί πέρα, έχει οριστεί τόπος βόσκης εκεί πέρα, δεν φταίει κανένας. Είναι λάθος ο Δήμος για μένα που δεν έχει καταχωρήσει εδώ τα πρόβατα και τα γελάδια. Το μόνο που μπορεί να γίνει...
στα γελάρια, είναι προληπτικά μέτρα που θα γίνουν όπως γίνονται και στα πρόβλημα, αλλά θα δω κάποια προληπτικά μέτρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο κάτι σχετικά με τον αντιπεριφερειακό. Προβλέπετε κάποια αποζημίωση για τα έξοδα τα αφή των ζώων για να μην βλέπετε τα ρέματα γεμάτα ψόφια ζώα. Τώρα όσον αφορά... Από την περιφέρεια βασικά εσείς είστε αναπόλυτα. Προβλέπετε τι. Δηλαδή, αν προβλέπετε κάθε ένας σκυλοτρόφος που κάνει τα ζώα του να παίρνει κάποια επιδότηση από τα έξοδα τα αφής που κάνει για να μην βλέπουμε τα ρέματα γεμάτα ζώα. Να παίρνει επιδότηση από τα ζώα. Μήπως προβλέπετε κάποια επιδότηση που κάνει μόλις τώρα και τους αγρότες. Να πω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Τα τελευταία 30 χρόνια έναν ναύλακα να φτιάχνει, ο κάθε δήμος λέω εγώ, τέλος κάθε νομάρις, δεν ξέρω πώς θέλετε πάνω, ποιος θα ήταν αρμόδιος, νομίζω οι δήμοι κάθε μόνοι. Έναν ναύλακα να φτιάχνει μέχρι κάθε φορά, 30 χρόνια θα είχαν όλοι οι δήμοι της Ελλάδας, χώρους, αλλά έχετε δει τι έχει γίνει με τα σφαγεία, ανά τους δήμους, έχετε δει τι έχει γίνει. Μιλάμε τώρα, σας το είπανε, σχεδόν ευθέως, υποδομές, οι οποίες παραπέμπουν δυστυχώς σε χαμηλότερα στάνταρα από αυτά που μας αξίζουν σαν Έλληνες, αλλά αυτά όλα είναι καλό να τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα σήμερα που μιλάμε, δεν μπορούν όλοι οι δήμοι κατευθείαν σε μια μέρα να δημιουργήσουν τέτοιους χώρους. Εγώ θα το κοιτούσα αν ήμουν ανημερός. Γιατί δεν είναι τώρα ο καταργικός πυρετός και αυτή. Γιατί όταν είναι λιγότερα τα ζώα, ρίχνουν στους βάρους στα ποτάμια. Πόσο μάλλον τώρα που είναι και ο αριθμός. Είναι πρόβλημα. Ήθελα να πω έξοδα να πω λίγο τον κύριο. Για τα έξοδα που λέτε, αν δεν έχετε το δικαίωμα εσείς να πηγαίνετε να ανοίγετε ένα τάφο, μια τάφο και να το θάβετε μέσα, υπεύθυνοι είναι οι δήμοι, έτσι. Πρέπει να οριστεί τόπος ταφής, να στείλει ο Δήμος το μηχάνημα. Αλλά εντάξει, υπάρχει μόνο ένα μηχάνημα σε κάθε Δήμο, έτσι. Πιστεύω... Τώρα μπορείτε και λίγο μέσω της περιφέρειας, αν μπορεί η περιφέρεια μου σε κάτι αυτό. Πιστεύω ότι η περιφέρεια, μιας και αντιπροσωπεύεται σήμερα από τον κύριο Κάτσο εδώ πέρα, μπορεί να ακούσει τη φωνή μας και να εισηγηθεί και να παχθούν κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Αυτό αφορά, ναι, και τους φοινιάτους, όπως λέει ο συνάδελφος. Λοιπόν, αφορά το θέμα της ταφής. Ένα έλλειμμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπήρχε έλεγχος. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ πέρα. Έλεγχος στη διακίνηση εννοώ, των ζώων των ζώων. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άλλο ένα θέμα είναι ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προφανώς δεν θέλουν να απεμπολίσουν δικαιώματά τους ή προνόμιά τους και δεν ασχολούνται και άλλες υπηρεσίες με το θέμα αυτό της διακίνησης και κάποιων άλλων παραμέτρων. Έτσι. Με τρόμαξε επίσης αυτό που είπατε εσείς, κύριε ομιλητά, πριν, ότι αυτός ο οποίος διαπιστώθηκε με πρόβλημα στον παρακάλαμο, δεν ξέρω στη Βύσανη που είπε, είπατε εάν θα πάρει αποζημίωση. Εάν θα πάρει αποζημίωση. Μιλάμε 3-4 μήνες μετά και λέμε εάν θα πάρει αποζημίωση. Αυτό μας τρομάζει. Πώς λοιπόν οι κτηνοτρόφοι όταν ακούνε τέτοια πράγματα 4 μήνες μετά να δηλώσουν το πρόβλημά τους. Είναι δυνατόν να το κάνουνε. Άκουσα την κυρία για την καραντίνα και λέει η καραντίνα, σήμερα τα ακούμε, ότι ένα μήνα μετά το τελευταίο κρούσμα δεν θα μπορεί να σφάξει. Αυτός ο άνθρωπος θα καταστραφεί. Δεν είναι θέμα να αποζημιωθεί για το ζώο που έχασε, αλλά είναι και τις ζημιές που δεν μπορεί να εμπορευτεί να διαχειριστεί το προϊόν του. Είπατε κάτι άλλο, να μην σφάζετε. Λέτε δεν μεταδίδετε στον άνθρωπο. Γιατί να μην σφάζετε αφού δεν μεταδίδετε στον άνθρωπο η αρρώστια. Δεν το κατάλαβα. Θα πρέπει να εισηγηθείτε λοιπόν στην πολιτική ηγεσία που παίρνει τις αποφάσεις, εσείς οι κτηνιάτρικοι υπηρεσίες που ξέρετε και κάποιοι άλλοι πιθανώς επιστήμονες που ακουμπάνε στο πρόβλημα, να σφάζονται αφού δεν είναι θέμα για τη δημόσια υγεία. Να διακινούνται τα προϊόντα. Να σφάζονται πού? Στα επίσημα σφαγεία. Πού? Στα επίσημα σφαγεία. Εμείς αυτό που ζητάμε... Δεν τελείωσα, αν θέλετε... Αυτό που ζητάμε εμείς είναι όταν γίνεται η μεταφορά των ζώων που πηγαίνουν προς σφαγή, από τη διαδρομή που κάνουν από το χωριό τώρα για να πάνε στο σφαγείο, ότι πρέπει να αρνηθούν και να συνοδεύονται από κάποιο φάρμακο. Θέλουμε να σας δούμε. Εγώ κυκλοφορώ πολύ. Δεν σας έχω δει ποτέ σαν υπηρεσία πουθενά. Δεν αναφέρομαι προσωπικά, γενικώς της υπηρεσίας. Υπάρχει ένα έλλειμμα. Άλλωστε είναι κάτι που φωνάζει. Το λύκο το βλέπουμε. Να μην ψάχνουμε τον τουρό. Φτάσαμε να έχουμε το πρόβλημα όλοι. Άρα υπάρχει έλλειμμα.
Έτσι. Ή η αρρώστια είναι κάποια που δεν αντιμετωπίζεται. Και να σηκώσουμε τα χέρια μπροστά και να ζητήσουμε τη βοήθεια από τον Θεό. Έτσι. Λοιπόν, είπατε για το εμβόλιο. Είναι ντροπή να συζητάμε να πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι το εμβόλιο. Για δύο λόγους. Πέρα ότι πρώτον ότι δεν το αντέχουμε οικονομικά και δεύτερον. Δηλαδή, εγώ αν θέλω και έχω τα λεφτά να το κάνω, θα το κάνω. Αν δεν το κάνω όμως, κάνω ζημιά και στον ένα και στον άλλον και στον πιο δίπλα. Θα πρέπει λοιπόν να πάρει έγκριση το εμβόλιο, να δούμε τι θα πάρει. Εγώ έχω και άλλο να τα εξηγηθείτε. Εγώ εκμεταλλεύομαι την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, γι' αυτό τα λέω. Σαν προβληματισμούς. Να τα εξηγηθείτε. Άλλο ένα. Αν λοιπόν έχουμε αρρωστήσει όλοι και τα ζώα έχουν αρρωστήσει, έχουν προφανώς αντισώματα. Δεν είμαι γιατρός, αλλά έτσι σκέφτομαι. Μήπως δεν χρειάζεται και το εμβόλιο, αφού έχουμε αντισώματα. Εδώ είναι κτηνίατροι, εσείς εδώ, ιδιώτες, να μας το πούνε. Μήπως είναι και εκεί ένα παιχνίδι των εταιριών. Γιατί έχω δει στο παρελθόν ότι οι εταιρείες, ό,τι εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία, αυτό και γίνεται. Το έχω δει στα ενώτια. Στην καθυστέρηση, δηλαδή, ντε και καλά να καθυστερήσουμε και να καταναλώσουμε τους βόλους, γιατί έπρεπε να πουληθούν τα στόχα που είχαν κάνει κάποιοι. Τέτοια πράγματα βλέπουμε. Τα έχουμε δει στην πράξη αυτά. Λοιπόν, ζητάμε τη βοήθεια της πολιτικής ηγεσίας. Ζητάμε τη βοήθεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας, την οποία αντιπροσωπεύεται εδώ πέρα. Και όλοι μαζί, και να μην κατηγορούνται ποτέ, και τα πανηγύρια καλά είναι. Είναι και αυτά μια ευκαιρία να βρεθούμε, να πούμε τους προβληματισμούς μας και να βελτιωθούμε. Όπου είμαστε ελληματικοί, να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά να ξεκινήσουμε από κάπου. Λοιπόν, είμαστε σε μεγάλο πρόβλημα. Δέστε λοιπόν, σας παρακαλώ, και εσείς και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και η πολιτική ηγεσία και ο Δήμος και όποιοι άλλοι, τα προβλήματά μας και βάλτε μας σε μία πορεία σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα λύνουμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη μέρα που γίνεται περιπλοκτικά στους Δήμους. Έχει προηγηθεί στο Δήμο Ζηρού, στο Δήμο Ζήτσας. Θα ήθελα να βυθώ σε εσάς και να πω ότι εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου ήδη από τον Αυγουστό το έχουμε εντοπίσει το θέμα και το έχουμε ενημερώσει. Μέσω των blog, μέσω της εφημερίδας, μέσω της τηλεόρασης. Σίγουρα αυτό δεν φτάνει στον καθένα από εσάς. Και ίσως έχουμε κι εμείς ένα μερίδιο ευθύνης το οποίο πρέπει και να αναλάβουμε. Αυτό μας αναλογεί. Είναι μια κατάσταση τελώς καινούργια. Μας είπε ο κτηνίατρος πριν ότι εμφανίστηκε το 2001, αλλά έτσι ως επιδημία, η πανδημία τώρα παίρνει τις διαστάσεις και εμείς θα μάθουμε από αυτή τη διαδικασία και από τα λάθη που θέλω να κάνουμε. Ήθελα να πω το εξής, ότι γιατί μίλησα με τον πρόεδρο πριν, ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων, δεν ξέρω αν είστε και όλοι οι μέλη του Συλλόγου, όντως κάνει πολύ ωραία πανηγύρια, το οποίο πήγα φέτος, ήταν εξαιρετικό. Έχει όμως και άλλο ρόλο το οποίο προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Μου είπε πριν και καθώς με τον κύριε πρόεδρο, εσείς που θέλετε να συνεχώ σε το γραφείο και ο πόνο. Έτσι θα υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, καταλαβαίνετε μόνος σας δηλαδή, ο οποίος θα πρέπει να είναι σε καθημερινή επαφή μαζί σας και να σας ενημερώνει. Άρα καλό θα είναι εσείς που είσαστε, όσοι δεν είσαστε μέλη του κτηνιατρικού συλλόγου, να εγγραφείτε. Και θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τι συνέπειες μπορεί να έχει ο καταρακτικός πυρετός μετά για την παραγωγή του ζώου, αν έχει κάποια συνέπεια, ένα ζώο το οποίο θα νοσήσει, μετά από λίγο καιρό θα είναι πάλι καλά. Θα έχει κάποια στιγμή στην παραγωγή του αυτό. Καθόλου παραγωγή. Αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Καταρχάς μπορεί να έχουμε... Καταρχάς μπορεί να έχουμε γέννηση θνησιγενών αρνιών, έτσι να από πολλές. Η παραγωγή θα είναι μειωμένη, γι' αυτό και εγώ συστήνω να δίνονται και στα ζώα που αναρρώνουν κάποιες βιταμίνες μετά για να τονωθεί ο οργανισμός και για να επανέλθει στην προηγούμενη παραγωγή όπως την άφηση δηλαδή. Έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση των βιταμινών αυτών σε ένα ζώο το οποίο αναρρώνει ότι δεν έχουμε μεγάλη μείωση της γαλακτοπαραγωγής την επόμενη φορά. Ναι, γιατί το είπα. Είπατε προηγουμένως ότι φορέας είναι τα γίδια και τα γελάδια. Λοιπόν. Φορέας είναι τα γελάδια. Ναι. Τα γελάδια. Και τα γίδια τα τσιμάκια και τα λίγα. Οι περισσότεροι δεν μάθουν. Όχι, δεν παθαίνουν τίποτα. Έχουμε πρόβατα. Ποιο είπε αυτό. Για να πειρατιστούν και τα γελάδια και τα γίδια. Όλα υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά βέβαια. Γιατί δεν παραμπίζουν, αν παράμψαν. Ναι. Πάει στο αγελάδι, ράψε το πράγμα. Πρέπει να δούμε τα γελάδια και τα γύρια για να δούμε ποια προσβάνουν περισσότερο.
δεύτερο. Τα γίνη έχουν κλιματίωση και ιδιοποίηση αυτό. Και τα γελάδια δεν έχει ψωφίσει κανένα. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ γελάδια έχω και γίνια. Τα γίνια ψωφάνε και τα γελάδια όλα. Τι μου λες τώρα, ας του βάλω με φάρμακα, ας αναδείσω, πάρε αίμα, πάρε αίμα ρε, δείμε ποια είναι άρρωστα να τα σφάξουμε. Εκεί είναι η αλήθεια για να ζήσουν τα άλλα. Ότι θέλουμε το ρίνουμε στα γελάδια. Να ραντιστούν, είπαμε, όταν τα σφάξετε. Να ραντιστούν για τα γελάδια. Δεν τα πιάνει εδώ ο ραντισμα. Τι τα φέρει, το μάτι τα φέρει στα γελάδια και τα είπε. Τα ραντίζει. Παρακαλώ κάντε λίγο ησυχία. Όσοι δεν θέλουν να παρακολουθήσουν, θα αποχωρήσουν. Όσοι όμως παραμείνουν, να σεβαστούν τους υπόλοιπους. Λοιπόν, να πω και εγώ δύο λόγια, είμαι δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και για την ενημέρωση. Πρέπει όμως να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Ότι όλες οι ενέργειες σε αυτό το κράτος, σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές δυνάμεις, είναι κατόπιν εορτής. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας και δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν τοποθετούμαστε πολιτικά ή δεν κάνουμε πολιτική συζήτηση. Είμαστε πολιτικά όντα και ό,τι λέμε αφορά την πολιτική. Αφορά τα προβλήματα και αφορά και την πολιτική. Επομένως, καλά θα είναι να είμαστε πιο ειλικρινείς. Επειδή πολλοί συνάδελφοι κτηνοτρόφοι με αγωνία ρώτησαν πού είναι το κράτος. Το κράτος, αγαπητοί συνάδελφοι, αν είστε στα τραπεζίτες, θα ήταν στο πλευρό σας και θα πέρατε τα πάκα με τα ευρώ τέτοια. Δεν θα είχατε πώς να τα κουβαλήσετε. Αν ήσταν εφοπλιστές, το ίδιο. Αν ήσταν βιομήχανοι, το ίδιο. Ήδη ποιου σώσανε το σύστημα, το τραπεζικό σύστημα πάει να σώσει. Δεν πάει να σώσει εσάς. Σε ό,τι αφορά εσάς, σε ό,τι αφορά εσάς, το βασικότερο ποιο είναι. Ότι αν αυτή η παραγωγική ομάδα που λέγεται κτηνοτρόφοι δεν οργανωθούνε, μην περιμένετε προκοπή και χαΐ. Δεν γίνεται μεμονωμένα να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Θα πρέπει να οργανωθείτε σε σωματείο και σε σύλλογο και μαζικά να διεκδικήσετε. Να δείτε φταίξει είναι κανόνα. Μας λέτε σωστά. Να μ' ακούτε, δεν είπα εγώ φταίτε. Είπα φταίμε, να σου το πω καλύτερα. Πρέπει να οργανωθούμε, είπα. Δεν είπατε ποτέ παραγωγό. Αυτό που γίνεται, όχι λεπτάκι λίγο, αυτό που γίνεται εδώ μέσα σήμερα, που είναι η περιφέρεια πετάει τον μπαλάκι στο Δημαρχείο, δεν έγινε η ενημέρωση γρήγορα και που λένε ότι θα μας αποζημιώσουν για αυτά που έχουμε κάνει στα ζώα μας. Ποιος μας είπε πριν δύο μήνες που ξεκίνησε αυτή η ζημιά ότι αυτά που παίρνετε να τα γράφετε κάπου, να παίρνετε τιμολόγια, να τα παίρνετε από ένα κτηνίατρο. Όταν πήγαινε στον κτηνίατρο και σου έλεγε δεν έχω, δεν υπάρχει αυτό το φάρμακο, δεν έχω να σου δώσω και το έπαιρνε από κάπου άλλο που δεν μπορούσε να πάρει. Κάνει λίγο υπομονή. Ναι. Τώρα όμω λέει αυτή τη στιγμή άλλο. Κάνει λίγο υπομονή. Πού είναι η μετά. Θα κάνει λίγο υπομονή. Αυτό λέω. Έλλειψη βοήθεια από το επίσημο κράτο και ενημέρωση. Αυτό λέω. Ελληνικά μιλάω. Απλά. Και σαν δημοτικό σύμβουλο το έβαλα αυτό το θέμα. Με το που έσκασε στην Ήπειρο το πρόβλημα του καταλογικού πυρετού. Και είπα για ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Είπα και πρόσφατα, επειδή βρωμάει όλος ο τόπος, να ο Δήμος να πάρει με την τσάπα και κάθε 3-4 χωριά να σκάμε ένα λάκκο για να θάβονται τα ζώα τα πεθαμένα. Απλά πράγματα σας μιλάω. Και δεν έχουμε μεταξύ μας να χωρίσουμε τίποτα. Εδώ καλά είναι να ωφεληθούμε από αυτή τη συζήτηση και να φύγουμε λίγο πιο σοφοί. Αν είναι να φύγουμε το ίδιο όπως ήρθαμε, δεν έχει νόημα. Δεν αντιδικούμε μεταξύ μας. Συζήτηση κάνουμε με λογική και να καταλήξουμε κάπου. Σε ό,τι αφορά τα εντομοαποθητικά. Επειδή αυτό το σύστημα δουλεύει πάντα σαν πλασέ, πότε των βιομηχάνων, πότε των φαρμακοβιομηχάνων, πότε των τραπεζών και πότε των εφοπλιστών. Αφήσατε σαν υπηρεσίες, δεν σας κατηγορώ εσάς,
εσείς δημόσιοι υπάλληλοι είστε, σε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα. Η ουσία ποια είναι? Καλύτερο αποτέλεσμα, αγαπητοί μου φίλοι, έχει η κρυολίνη, έχει το πετρέλαιο με τη χλωρίνη για εντομοαποθητικά και απολυμαντικά, έχει ναφθαλίνη, όλα τα άλλα ήταν παραδοδουλές. Καταρριμάχτηκε οικονομικά ο κτηνοτροφικός κόσμος. Τώρα ερχόμαστε εκ των υστέρων και λέμε για αποζημιώσεις σε φάρμακα. Όλοι θα έχουν πάρει δίχως συνταγή και δίχως αποδείξεις. Όλοι πέταξαν τα ζώα τους γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, είχαν άγνοια, τα πέταξαν στους λάκους και τώρα την όποια αποζημίωση δεν θα μπορέσουν να τη διεκδικήσουν ούτε στα φάρμακα ούτε στα ζώα που χάσανε. Δεν αντιδικώ μαζί σας. Σας βάζω κάποια πράγματα τα οποία έγιναν και δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν αυτούς τους ταλαιπωρούς ανθρώπους που χάσαν την περιουσία τους. Σε αυτό που σας λέτε, ποια απάντηση δίνετε? Έχετε τελειώσει? Ναι, απλώς τώρα τι ήθελα να πω. Ότι κάπου πρέπει να παρθούν μέτρα σχετικά με το ότι έχει σχέση τους φορείς. Γιατί δεν προσβάλλει μόνο, κακώς λέγεται καταρροϊκός πυρετός, προσβάλλει και τις κατσίκες, αλλά όχι όσο το πρόβατο. Και τα γελάδια, αλλά τα γελάδια δεν ξέρω αν ψοφάνει ή όχι, εκείνο που ξέρω είναι σίγουρο ότι είναι φορείς τα γελάδια. Και αυτά τα ζώα που πετάμε στους λάγους και στους όχθους στα χωράφια, για ένα διάστημα είναι και αυτά φορείς. Γι' αυτό άμεσα πρέπει να βρεθεί η πρωτοβουλία, ο Δήμος έπρεπε να το είχε κάνει. Γι' αυτό μου έχει μαλλιάσει η γλώσσα να φωνάζω συνέχεια και μέσα στο Δημαρχείο και έξω από το Δημαρχείο. Να μην πετιούνται τα ζώα, τα ψόφια οπουδήποτε. Για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να πέφτει πλήρη άρρωση είναι φορείς. Τα κουνούπια πάνε εκεί και μεταδίνουν. Γι' αυτό εξαπλώθηκε με τόση μεγάλη ταχύτητα ο καταρροϊκός πυρετός σε όλη τη Θεσπρωτεία. Τα κρούσματα και οι θανάτοι είναι πάρα πολλά. Αλλά απλώς ο κόσμος για φόβο και για άγνοια δεν βγαίνει να τα πει. Και καλά θα είναι από την περιφέρεια, δεν μπορεί να βγαίνει ο περιφερειάρχης και να λέει πάρτε το οκταπόρο και πάρτε εκείνο και πάρτε εκείνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται βοήθεια στον κτηνοτρόφο μέσω των καναλιών. Οδηγίες είναι αυτές. Αυτό το ξέρεις τώρα, γιατί δεν δημιουργήσατε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νίκο, πρέπει να δέχεσαι και την κριτική, αδερφέ. Από τη μια μας λες ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και από την άλλη 40 χρόνια γίνεται το ίδιο. Εσείς κύριε Ρημάξ, από τον τόπο, εσείς τον κυβερνάτε. Δεν τον κυβέρνησα εγώ. Πώς να το κάνουμε? Και τι θες να μας πεις τώρα με το ζόρι? Εμείς το πάμε, τραβάμε. Δεν το τραβάμε. Δεν το τραβάμε. Αλλά δεν μπορεί από τη μια. Δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το κράτος, δεν λειτουργεί και απ' την άλλη είμαστε εμείς αυτό. Θα κυβερνάμε εμείς αυτό το κράτος. Θα πατήσουμε και εμείς τον. Θα το κάνουμε και θα γίνουμε το λέτε. Λοιπόν, μπορώ να πω και εγώ κάτι. Θα πατήσουμε λίγο στον κύριο. Πατήστε λίγο στον κύριο που είπε γιατί ακριβώς όλοι έχουμε τα ίδια ερωτήματα. Καταρχάς, όσον αφορά για την κρεολίνη που είπε ο κύριος, η κρεολίνη είχε απογορευτεί από το 90. Έτσι. Και είναι αυτά λίγο. Οτιδήποτε καρκινοβόρο δηλαδή τα ανέφερε ο κύριος. Είναι καρκινοβόρη μελάνη. Ε. Είναι καρκινοβόρη μελάνη. Ποια μελάνη, η κρεολίνη. Το μπλε. Το εκτοπόρο. Η χλωρίνη είναι απαγορευμένη. Ο άνθρωπος σου λέει για τη μελάνη. Για το εκτοπόρο. Το εκτοπόρο έχει πάρει έγκριση. Δεν είναι απογορευμένο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τώρα αυτό είναι θέμα των εταιριών. Τον θέμα των εταιριών. Επίσης, να πούμε και κάτι και για τα φάρμακα που είπατε πριν, τα παίρνει ο καθένας όπου πριν τα λοιπά, έτσι. Το γνωρίζετε ότι κάθε κτηνιατρικό φάρμακο πρέπει να καταγράφεται στο μισό φαρμακευτικής αγωγής και να προμηθεύεται με συνταγή. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ισχύει εδώ και 10 χρόνια.
Τι εννοείται όπου βρίσκει ο καθένας το φάρμακο, πού μπορεί να το βρίσκει. Δεν σας είπαμε όπου βρίσκουμε. Όταν όμως πάθαμε τη ζημιά και ψάχναμε αποκλωσμένα για τα πόρτια για το φλάι και δεν υπήρχε πουθενά και μας λέγανε δεν έχουμε και δεν έχουμε και δεν έχουμε κανένας, όποιος έβρισκε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ένα γνωστό του και έβρισκε αυτό το φάρμακο, το έπαιρνε. Έστω και τιμολόγιο. Και πάλι με συνδυατρική συνταγή. Γιατί. Όταν έχεις το πρόβλημα, και ψάχνεις να βρεις αντιμετώπιση σε αυτό και πρόληψη για να μην έχεις περαιτέρω ζημιά στο κοπάδι σου, δεν κοιτάζεις καμία συνταγή για το που λέτε αυτή τη στιγμή και τίποτε πάνω από αυτό. Αυτό αλλά τώρα επανειστέρωνε. Το γνωρίζετε. Να, είναι παράνομο, εγώ όμως προσπαθούσα να σώσω τα ζώα μου. Όταν στην περίπτωση. Μα και αυτό δεν μπορούσατε να ζητήσετε συνταγή και να γραφτεί στο Μητρό Φαρμακευτικής Αγωγής και η Αθήνα Ελλάδα είναι. Αυτό και το είπανε αφού είχαμε πάλι τα φάρμακα στο αυτό σα εξηγώνει. Δεν έχετε καμία ευθύνη και παράνομο είναι αυτό τώρα. Σα λέει ποιο είναι το σωστό. Δεν έχει καμία ευθύνη. Δεν σα πει για αυτό. Το πρόβλημα θα το έχει το φοβούλησε. Αλλά κάτω όμω εγώ θα σε πει. Μην αγώνεστε κατά εσύ. Πέρα από αυτό. Αυτό που πουλάει κάτι είναι κυρίω ο παράνομο. Εσεί τι αγώνεστε τώρα. Δεν αγώνεστε για τα 2-3 εκατοστά που έχουμε πληρώσει για τα φάρμακα. Μα πα άλλο αυτό τώρα. Άλλο λέμε τώρα. Λέμε τι είναι παράνομο και τι δεν είναι. Δεν κινδυνεύετε εσείς αν αγοράσετε κάτι χωρίς συνταγή και σας σώσω τα ζώα σας. Άμα αυτό που πουλάει με συνταγή, δεν θα σας πω και εγώ τώρα. Είναι παράνομο, μην σας το πει η υπηρεσία. Δεν σας πει η υπηρεσία. Ότι καλώς κάνει και τα. Γιατί αυτά καταγράφονται και ξέρουμε τι γίνεται. Νικό. Αλλά εσείς δεν έχετε σε αυτό το άγχος. Εμείς είτε τα πήραμε, είτε τα πάρουμε τα θύματα αυτά, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί κάνουμε τα ζώα μας, κάνουμε αυτά τα θέματα. Νικό. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τα ζώα. Όσον αφορά τώρα τα νεκρά ζώα που πετάμε, που το KDP επανειλημμένος εδώ μέσα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να πετάει το ψόφιο, το πρόβατο, το γουρούνι, το αγριοκούρνο που ο κυνηγός την επόμενη μέρα το χτυπάει, πηγαίνει και το εξαφανίζει το ίδιο βράδυ, όλα αυτά τα μικρόβια και όλες αυτές τις αντιβιώσεις που του έχουμε κάνει για να το σώσουν. Και ο κυνηγός να δίνει το αγριοκούρνο να το φάει όλος ή ο ίδιος η οικογένειά του. Έτσι, αυτό έπρεπε εδώ και μέρες, εδώ και μη σου πω εδώ και ένα μήνα να με ερημνήσει. Σου λέω τώρα τη συγκεκριμένη που είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Που είναι πάρα πολλά αυτά που πετάνε. Γι' αυτό γίνονται οι μερίδες, είναι καθηδήμαρχος εδώ, φαντάζομαι. Κύριε αντιδήμαρχε. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Τα ξέρα κράτη έχουν αυτή την αρρώστια. Ισπανία και άλλα. Και πώς αντιμετωπίστηκε. Και αν υπάρχει ακόμα. Τι έγινε. Υπήρχε σε όλες τις νοσοκομείες χώρες. Ναι, δεν σαν το πρόβλημα. Συνεχίζει ακόμα ή το αντιμετωπίζει. Άρα υπάρχει εμπόριο. Εμείς εδώ έχουμε τόσα χρόνια είναι στόχο. Γιατί είναι μη στόχο. Αν δεν έχουν ταυτοποιήσει ποιος είναι ο ρόλος του ποταγόμου. Βέβαια είναι ο 4, αλλά δεν ξέρουν. Και γι' αυτό γίνεται τώρα να γίνονται πάλι. Γίνεται συνεχής εμολυψία. Άρα το 200 χρόνια πίσω. Είμαστε 200 χρόνια πίσω. Εκεί είχε εμφανιστεί πολύ πιο νωρίτερα. Αυτό λέμε. Άρα το αντιμετώπισαν αυτοί. Και τον τρόπο που το αντιμετώπισαν. Πώς και αυτοί δεν το έπρεπε να μέσα. Γιατί δεν παίρνουμε από εκεί. Και αυτοί δεν το έπρεπε να μέσα. Γιατί κάνανε ελέγχους, είδαν τι κάνανε. Και κάτι άλλο. Εμάς τώρα εμφανίζει και φέτος το καλοκαίρι. Θα μπορούσαμε να αυτό θα ταυτοποιήσουν. Θα ταυτοποιήσουν. Βέβαια το ταυτοποίησαν ότι είναι ο 4. Θα τα δω και μετάλλαξη. Εάν έγινε κάποια μετάλλαξη. Δεν μπορώ τώρα να φέρεις το εμπόριο σου, το σημαντικό. Δεν μπορώ να φέρεις το εμπόριο. Τι έκανε αυτή. Ακριβώς τι θέλανε, τι κάνουν αυτή. Γιατί είχαν μια διαδικασία. Δεν το κάνουν κατευθείαν το εμπόριο. Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κάτσο που είναι και υπεύθυνος για τους αγρότες και την οτρόφη. Το ΕΛΓΑ κύριε Κάτσο δεν λειτουργεί σωστά. Όπως τρώει ο λύκος προβατίνα και τη δηλώνεις για να σε αποζημιώσει, έτσι θα έπρεπε να γίνει και αυτό. Έτσι. Και δεν αποζημιώνουν. Μας κρατάνε τα λεφτά από τις επιδοτήσεις, ανάλογα τι παίρνει ο καθένας και τι ζώα έχει, και στον πάτο δεν αποζημιώνουν. Εγώ τα έφερα φέτος τον υπεύθυνο από τα Γιάννα που μου πιάσε χίλιες μπάλες κάτω, χίλιες τα χορτάρια κάτω και στον πάτο με κορόιδευε κιόλας να μου λέει το παίρνει αυτό που λέει, δεν έπαθε τίποτα το χορτάρι. Αυτό θέλω να το κοιτάξετε και αν θέλουμε αποζημίωση να πληρώσουμε την ώρα αυτή που έχουμε πάθει τη ζημιά, να πληρώσουμε τα λεφτά. Δεν μπορεί τώρα να μας κρατάει το ΕΛΓΑ 1.000 και 2.000 και 3.000 χρήματα και στον πάτο να μας λέει δεν υπάρχει ζημιά, τι να πει. Δεν τη θέλουμε την αποζημίωση. Δεν τη θέλουμε. Τελείωσε την. Δεν θέλουμε την ασφάλεια. Όχι την αποζημίωση. Την ασφάλεια την όλη. Δεν πληρώνουμε σκορδέ. Έχουν μάθει πόσα λεφτά κάθε χρόνο και δεν έχουν αποζημιώσει κανέναν. Πώς θα το κάνω. Έχω τα χαρτιά, σας δώσω τα χαρτιά. Να τα
πάρτε στον διευθυντή σε αυτόν τον παραμύθα που ήρθε και είδε τα χωράφια για να του πείτε εδώ, να φύγετε να δείτε και το χορτάρι που έχουμε μέσα στην αποθήκη που δεν το έχω πουλήσει. Αφού δεν αποζημιώθηκε, καλά λέει το ΕΛΔΑ, παίρνουμε συνέχεια τηλέφωνο, δεν αποζημιώνω. Να το κάνουμε τι, έβαλα μια να πληρώσω, τι πρέπει να πληρώσω για να μου κάνουν αυτό να κάνω έλεγχο να πληρώσω. Δεν τη θέλω, δεν τη θέλω. Το βάζω το 2014, ξέρω το καταναλωτικό στο Ιατό στην Πελοπόννησο. Υπηρεσίες μας πουθενά. Φωνάζω από το Πάσχα μέσα στο ίντερνετ, μέσα στα blog, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα παντού να ραντίσουμε. Δεν ραντίζει κανένας μας. Κανένας. Ο πατέρας μου ράβησε τα πρόβατά μας επειδή τον ανάγκασε. Πρώτο. Δεύτερο. Ο καταναλωτικός πυρετός έφτασε στη χώρα μας από ένα κοπάδι 500 ζώων ασάφ που ήρθαν από την Ισπανία για σφαγή και τελικά κρατήθηκαν. Πρώτα λοιπόν φταίει ο κτηνοτρόφος. Ήρθαν για σφαγή και κρατήθηκαν στο κοπάδι κανονικά. Δεύτερο. Εμβολιασμοί δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν. Εμάς κάποιος βλάκας υπέγραψε ένα χαρτί ότι δεν έχουμε καταναλωτικό. Θα αφήνουμε το εμβόλιο στην άκρη, μακάρι να έρθει του χρόνου. Εμφανίστηκε ένα χαρτί στο ίντερνετ κάπου κάποια στιγμή ότι υπάρχει μια αποζημίωση 135 ευρώ η προβατίνα και 250 ευρώ το χρειάζεται το μεγάλο για καταναλωτικό πυρετό. Σε περίπτωση άμα το ζώο γίνει σφαγή. Ποιος κυρίαρχος στην περιφέρειά μας εκτός από τα Γιάννενα δήλωσε να σφαχτούν τα ζώα που έχουν καταναλωτικό πυρετό. Κανένας. Ψοφάνε τα ζώα κάθε μέρα. Ο φίλος μου ο Τάσος στην Άρισα έχει χάσει αυτή τη στιγμή 320 ζώα και κλαίει. Και με το δίκιο του κλαίει. Να σου πω κάτι. Ναι, φυσικά. Εμείς το μόνο που κάνουμε στα Γιάννενα, αυτό που λέμε στους πυροτρόφους, ότι ό,τι ζώο ψοφάει, ότι τέτοιο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε δείγμα από τον εγκέφαλο για να πάρετε τα 30 ευρώ τα οποία θα τα πάρετε σίγουρα έτσι γιατί είναι σποκόδι και πάνω πάρει. Με 30 ευρώ αυτό δεν συνέβη ούτε εδώ. Ναι, τώρα εάν μακάρι σήμερα ο Περιφερειάρχης που πάει κάτω έχει... είναι με τον κύριο Κουκουλόπου, μακάρι να πάρουν μια απόφαση που να αποζημιώσει. Ο Περιφερειάρχης που είναι να ξεχάσει, να περάσουν τα ελικόπτερα, ερνάδες του Δήμου να ξεχάσουν. Είναι δυνατό το 2014 να ψεκάζω κάθε εβδομάδα με δικά μου έξοδα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πληρώνω κάθε εβδομάδα φάρμακα και πάω και ψεκάζω. Πάω στο Φιλιάδη, δεν υπάρχουν φάρμακα. Στην Οικουμενίτσα δεν υπάρχουν φάρμακα. Στην Παραμυθιά δεν υπάρχουν φάρμακα. Να έρθει το κράτος να μου πει θέλω 100 ευρώ να σου φέρω τα φάρμακα. Τα πληρώσω. Καταρχάς δουλειά κάθε εβδομάδα, έτσι. Εγώ ψεκάζω κάθε εβδομάδα και θα σου πω και κάτι. Στην περιοχή του Μαγαριτίου, από την οποία είμαι, κάθε μέρα ψοφάνε ζώα. Εμένα δεν έχουν ψοφίσει ακόμα, δόξα τω Θεώ, γιατί ψεκάζω από το Πάσχα. Ξέρεις πόσα λεφτά έχω χαλάσει για να ψεκάζω. Και να ψοφίσει το πρώτο να μου δώσει 30 ευρώ, να κάνω τι. Ούτε αρνίδα έχω να πει ντόπιο δεν παίρνω σήμερα με 30 ευρώ. Εγώ με νέο Ευρώπη έχω 120 πρόβατα αυτή τη στιγμή. Εάν χάσω τα μισά, καταστράφηκα. Δεν καταχάσετε τα μισά. Δεν καταχάσω και εμάς να μελέτησουμε για να πάρω τα λεφτά του νέου αγρότη, καταστράφηκα. Όλοι. Ο ψεχασμός είναι επιχείρημος για τον αύριο, δεν είναι... Πού είναι οι ιδιωτικές υπηρεσίες να μας κάνουν ενημέρωση. Βλέπω εδώ πέρα ένα σωρό φάρμακα. Και θα πληρώσω δηλαδή 40-50 ευρώ να σώσω το ζώο. Δεν αξίζει καν τον κόπο, γιατί του χρόνου δεν θα είναι παραγωγικό. Και αν είναι από 200-300 λίτρα που πιάνω, θα πιάσω τα 100-150. Οπότε καταστράφηκα. Η ευλογιά έχει φτάσει στην καβάλα. Κατεβαίνει σιγά σιγά προς τα κάτω. Πήραμε τα φόρο μέτρα, όχι. Περιμένουμε να φτάσει στην Ήπειρο και μετά να πάρουμε τον Ιστέρο. Πάνε πολύ αργά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στην ευλογιά, δηλαδή τι μέτρα να πάρουμε πριν. Δεν ξέρω τι μέτρα θα πάρει, να κάνει κάτι περιφέρεια. Να περιορίσει τις μετακινήσεις. Δεν ξέρετε, η ευλογιά μεταδίδεται με όλους τους δυνατούς τρόπους, ακόμα και με τις ρόδες των αυτοκινήτων. Αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ. Να σταματήσουν οι μετακινήσεις. Κατεβαίνουν τα κοπάδια τα ζωνά. Όσον αφορά την πρόληψη του καταναλωτικού πυρετού, επί 10 χρόνια εμείς ελέγχουμε κάθε μήνα τα βοηθή μάρτυρες. Έχουμε κάποια βοηθή τα οποία κάθε μήνα τους παίρνουμε αίμα και βλέπουμε εάν έχουν γίνει θετικά. Εάν υπάρχει αυτή η ορομετατροπή όπως τη λέμε εμείς από αρνητικά είναι λίγο θετικά. Αυτά είναι το δείγμα που έχουμε. Αυτοί είναι οι μάρτυρες που έχουμε. Επί 10 χρόνια αυτό το πράγμα το κάνουμε. Ισχύει αυτό. Γίνεται αυτό το πρόγραμμα. Δεν μπόρεσε να μας διαφυλάξει τίποτα. Αυτά είναι τα μέτρα πρόγραμμα. Εγώ το τραγωδίο. Σπάζω κάθε μέρα δικά μου σχάρια. Έτσι. Δύο φορές την εβδομάδα πρέπει να πληρώσω την ιατρό να πάρω τα φάρμακα να έρθει να μου ραντίσει το ζώο που θα φύγει από το σάλο μου και θα πάει στο σφαγείο.
Ξέρεις πόσα λεφτά χρειάζομαι κάθε εβδομάδα για να πάω δύο φορές το εβδομάδα στο σχολείο. Αυτό που λέτε, ο ραντισμός ισχύει για 6 εβδομάδες. Ισχύει ο ραντισμός. Γιατί δεν ξέρω ποιο ζώο θα πάω, δεν θα κάτσω να ρατήσω 300 γελάδια. Δεν μπορώ να το κάνω. Τι σημασία έχει, μια φορά θα πάρει τη συνταγή. Σώσα δύο γελάδια, γιατί λέτε τα γελάδια, το μέσο τα γελάδια δεν έχουν πρόβλημα. Δύο γελάδια σε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Πρέβεζα, με χαρτί κτηνιάτρου, έχει ενημέρωση προχθές στην Πρέβεζα. Δεν το γνωρίζω, αν έχει γίνει εργασιακή επιβεβαίωση, φυσικά, ναι, μπορεί να είναι καταληκτικός και στο βοηθή του. Ωραία, να πάρω το μέτρο και εκεί λοιπόν. Τα μέτρα παίρνονται, αυτό σας είπα, σας τα είπα ποια είναι τα μέτρα. Τα μέτρα είναι δηλαδή να ρωτήσω εγώ το κοπάδι μου, να δώσω ένα σωρό λεφτά και αυτό. Και να περάσω να πάρει και άλλη μέρα να μου δώσω 30 ευρώ. Για το χρόνο, τι άλλη μπορούμε να κάνουμε. Να περάσει η κοπαδιά να ρωτήσει όλα τα κοπάδια υποχρεωτικά. Να συνδυαστεί με. Να συνδυαστεί με το πρόγραμμα που υπάρχει για τον τουρισμό. Γιατί υπάρχουν κάποια κονδύλια και γίνονται κάποιοι ψεκασμοί για τον τουρισμό. Αλλά θα πρέπει αυτό ναι, να συνδυαστεί. Να συνδυαστεί. Γιατί και εκεί δεν υπάρχει. Δεν γίνεται τίποτε. Έτσι δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Αλλά λέω μήπως μια ιδέα μήπως μπορεί να συνδυαστεί. Από εκεί μου δράσει. Αυτό λέμε. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Έτσι, θέλει... Οι ψεκασμοί φυσικά. Είπατε τώρα ότι παρακολουθείτε 10 χρόνια τα γελάδια. Δεν ξέρετε και ποιος είναι ο τύπος του ιού. Παρακολουθείτε τα γελάδια. Αυτή τη στιγμή ο ορότυπος είναι ο 4. Αύριο μπορεί να είναι ο 8. Είχε, τι ψάχνουμε. Το 2001 είχαμε 4 ορότυπους στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια είναι ο 4. Στην Ιταλία είναι ο 1. Στην Ισπανία είναι άλλος ορότυπος. Στην Γαλλία είναι άλλος. Όχι, γιατί υποθήκε για το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν είναι ίδιο για όλους. Έχουμε εμβόλιο και δεν είναι ίδιο, δεν πειράζει. Από ό,τι φαίνεται, το εμβόλιο είναι 3,5 χρόνια. Ακόμα σήμερα εμβολιάζουν. Και εμείς δεν έχουμε το εμβόλιο. Ναι, δεν έχουμε εμβόλιο. Γιατί σας λέω, 10 χρόνια δεν υπήρχε ο ιός και πριν ήταν 4 ορότυποι. Πιθανότατα το εμβόλιο θα γίνει. Αλλά τα ζώα σιγά σιγά όμως θα τελειώσουν. Έχω 210 ζώα δεδομένα και αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 140. Έχουν χάσει πάνω από 80 ζώα. Είναι όλα από καταλογικό, είστε σίγουροι. Από τι να είναι, από τη στιγμή που ξεκίνησαμε είναι... από τις 3 Αυγούστου μέχρι σήμερα. Συνήθως οι θάνατοι, σας είπαμε και προηγουμένως ότι οι θάνατοι συμβαίνουν σε ζώα τα οποία έχουν έντονο παρασιτισμό, μπορεί να έχουν πνευμονίες, μπορεί να συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα. Αυτά τα ζώα ψοφάνε. Δεν ψοφάνε ζώα που είναι υγιή και δυνατά. Να τα πιάσει ο καταναλωτικός και μετά, γιατί μας λένε να ψεκάσουμε, να πληρώνουμε και λεφτά να ψεκάζουμε και τα ζώα να έχουν άλλη αρρώστια. Γιατί κάποιοι θα ψοφήσουν, σας λέμε. Μέχρι 70% θα λένε. Ελάτε να πάρετε αίμα. Τι θα κάνουμε, τι γίνεται, μας ψοφάνε τα ζώα και να μην έχουμε κανένα δίκαιο. Ραντίζουμε κάθε μέρα. Και το αποτέλεσμα ποιο. Οι πιθανότητες λένε ότι θα είναι λίγο καλύτερο. Ραντίζουμε, ναι, ποιο το αποτέλεσμα. Αυτά τα ζώα ψοφάνε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και σήμερα έχω δύο ζώα έτοιμα στο τάβο να ψοφήσουν. Τι γίνεται δηλαδή, μας κοροϊδεύουνε δηλαδή. Μας κοροϊδεύει το κράτος, μας κοροϊδεύουν οι κοινές, μας κοροϊδεύουνε όλοι. Πιστεύετε με, δεν έχει κανένα στη διάθεση να σας κοροϊδεύει. Με το ράντισμα δεν γίνεται τίποτε. Τίποτε. Έχω από τον Άργο στο ραντίζω κάθε μέρα. Και τα ζώα ψοφάνε κάθε μέρα. Τα έχω κλείσει μέσα και τα ζώα ψοφάνε κάθε μέρα. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, πάμε στο στάδιο τώρα να δείτε τα ζώα τα δύο που αύριο μέχρι μετά θα μου ψοφήσει τα δύο. Σας λέω, έχω χάσει 80 ζώα. Μας λέτε τώρα ότι τι άλλα μέτρα να πάρουμε, έτσι. Το θέμα δεν είναι να τα πάρουμε τώρα τα μέτρα. Το θέμα είναι να τα παίρναμε πριν. Γιατί όταν όλοι φύγανε και φωνάζανε ψοφάνε τα ζώα μου, 400 ζώα χάνω 600 ζώα. Και έμενε άνεργος στην ουσία, γιατί έχασε όλη τη ζωή του ο άνθρωπος. Δεν κάναμε τίποτα. Και ερχόμαστε και ασχολούμαστε με τα κόμματα. Βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Είναι κατάσταση αυτή. Το θέμα ήταν να παίρναμε μέτρα πριν έρθει εδώ. Ήρθα τον Αύγουστο ο κατοικός στην Ήπειρο και εμείς πήραμε με τη μία μέτρα. Πολύ ωραία μέτρα, να ψοφάνε όλα τα ζώα του κόσμου και ο κόσμος να τρελαίνεται και να φτάνει στην καταστροφή. Ακριβώς. Δηλαδή είναι στο κρεμό και του δίνουμε μια δροξία να πέσει. Και χωρίς αποζημιώσεις, έτσι. Και να δηλαδή έστω μια μικρή αποζημίωση να κερδίσουμε με σιγούρια με κάτι, δεν υπάρχει. Να κάψουμε το ζώο, είπατε πριν, ότι δεν γίνεται. Ωραία, από εδώ και πέρα, όσοι έχετε ψόφια ζώα, θα τα παίρνετε, θα φορτώνετε και θα πηγαίνετε έξω στο Δημαρχείο, θα τους λέτε, δεν μπορώ να τα θάψω, πάρε να κάνω τι θες. Το κάνω έτσι, να γεμίσουμε όλες τις ψόφια ζώα. Λοιπόν, για να πάρει να εκδηλωθεί, για σειρά, για σειρά.
Και ξέρετε κάτι, δεν φταίει κανένας άλλος. Ερχόμαστε εδώ να κατηγορήσουμε την ομαρχία, το κάθε τι, την περιφέρεια. Αυτοί, ό,τι παίρνανε, τόσα θα πάρουνε. Τελείωσε. Σε βοήθησε κανένας σήμερα. Λοιπόν, είμαι εμείς που είμαστε στενόμια, γιατί όταν εγώ έφερα ένα ψόφιο ζώο, δεν έβγαινα να το πω γιατί φοβόμουν. Αντί να πιάσω τον διπλανό, να το έλεγα, ξέρεις κάτι, έχω κάτι, να βρούμε τι είναι από τι είναι. Όλοι με τις ευθύνες μας. Και για να καταστρώσεις με νόμια και γι' αυτό φτάσαμε. Πέρα από τις όποιες καθυστερήσεις ενδεχομένως ή γίναν όσον αφορά το στάδιο της ενημέρωσης, αυτά θεωρούνται ότι έχουν ξεπερνιούνται. Είναι θετικό το γεγονός ότι σήμερα βρεθήκαμε εδώ και είπαμε δύο κουβέντες. Και άρα πρέπει να βγει και ένα συμπέρασμα από τη σημερινή συζήτηση. Είναι δεδομένο, πέρα από το τι κάνει το κεντρικό κράτος, το οποίο ενδεχομένως κάνει καθυστερεί ή αργεί να πάρει αποφάσεις, το έχουμε ζήσει τόσα πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι και η περιφέρεια αλλά και ο Δήμος έχουν όλη τη διάθεση παροχής βοήθειας και δεν το κάνω για να χαϊδέσω τα αυτιά ούτε του Καχρημάνη, ούτε της Σαυρούλας, ούτε του Κάτσου, ούτε ο καθενός. Είναι η πραγματικότητα όμως είναι αυτή, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον τοπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και του Δήμου. Από εκεί και πέρα τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Από τη ζημιά κέρδος, φίλοι μου, δεν υπάρχει ποτέ. Έτσι, έχει αποδειχθεί παλιότερα, έτσι δεν λέγανε. Από τη ζημιά κέρδος δεν έχεις καμία φορά. Τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, να σημάσουμε λίγο ό,τι μπορούμε να σημάσουμε. Τι πιστεύω λίγο ότι μπορεί να γίνει σε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση, ενδεχομένως με συνεργασία των τοπικών συμβούλων, με τους προέδρους τοπικών συμβουλίων. Μια ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνει ο φίλος μου Ηλίας, ο οποίος αγόρασε προχθές ένα τσουβάλι φάρμακα. Και τα οποία δεν έχει πάρει τιμολόγιο, δεν έχει συνταγή κτλ. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μια ενημέρωση για το τι θα γίνει με το εμβόλιο, ενδεχομένως αν υπάρξει, αν θα καλυφθεί 100% ή όχι. Για μικρή ανακοίνωση στα τοπικά διαμερίσματα για αυτό το κομμάτι που αφορά ενδεχομένως την περιφέρεια. Πάμε τώρα, φίλε Αντιδήμαρχε, στο θέμα του Δήμου, τι μπορεί να κάνει σε αυτή. Έλεγα αυτή τη στιγμή γίνεται πανικός, έτσι. Παντού όπου θα πας θα βρεις νεκρά ζώα. Έχω την εντύπωση ότι μια συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα ζώα να πάνε σε ένα χώρο. Να σκεπαστούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν, σε κάθε τοπικό διαμέρισμα να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί λεφτά που θα μας ψηφίσουν τα πρώτα θα ψηφίσουμε και εμείς, θα πάθουμε και εμείς καμία. Έτσι, γιατί έρχεται όλα αυτά να τα φέρονται. Είναι απαράδεκτο τώρα, σημερινή το 2015, να περνά στον δρόμο τώρα και να μυρίζουν. Είναι απέσιο. Δηλαδή πρέπει να ληφθεί μέρημνα και σε αυτό το κομμάτι έχω την εντύπωση ότι εσείς σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα εισηγηθούν σε εσάς κάτι τέτοιο, γιατί ούτε κι εσείς μπορείτε να το πάρετε από και να κλείσει το θέμα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, και εμείς ενδεχομένως οι κτηνοτρόφοι, γιατί εγώ με λύπη μου διαπίστωσα, ήρθα από το γράμμα, εγώ τα ζώα μου τα έχω στο γράμμα. Εγώ στο γράμμο ήξερα ότι στο Καρνάρι, στο χωριό μου υπάρχει πρόβλημα και όταν ήρθα εδώ, εξαιρεμένο του φίλου μου του Μίτσου εδώ, ο οποίος το ανέριξε την επόμενη μέρα το πρωί, είπε παιδιά, εγώ έχω πρόβλημα, μου αρρώστησε σήμερα 5-6 πρόβλημα. Δεν έλεγε κανένας τίποτα. Δεν έλεγε κανένας τίποτα, τα πετάγανε στα αυτά εκεί. Και αυτή η αβοήθητη βέβαια, γιατί δεν είχαν καμία ενημέρωση. Λοιπόν, με αποτέλεσμα φτάσαμε στο σημερινό κατάντημα να είναι διάσπαρτα στα ρέματα, ενημέρωση για το αν θα πρέπει να πληρωθούν ή να αποζημιωθούν ή όχι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Αυτό από την περιφέρεια, Νίκο, ό,τι αποφάσισε ενδεχομένως έχει η περιφερειά της στην Αθήνα, μια μικρή ενημέρωση και άμεση λήψη απόφασης για το τι θα γίνει με τα νεκρά ζώα και αυτά που είναι διάσπαστα και αυτά που θα ψηφίσουν εδώ. Τίποτα άλλο νομίζω. Το συντομότερο το εμβόλιο, αν είναι αποτελεσματικό, αν είναι. Αν τακτοποιηθεί, όπως λένε οι ειδικοί, ο ίδιος είναι σίγουρα πάνε. Το θέμα είναι αφήσουμε να γίνει, το καταδύναμε με επιδότηση να μην το πληρώσετε και τώρα αυτά όλα είναι ανοιχτά. Αυτό που μπορούμε να πει σαν δημοτική αρχή να αντιμετωπιστούμε είναι το εξής, ότι καταρχήν έγινε μια αρχή. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και μαζευτήκαμε εδώ. Θα ήταν ευχάριστο να υπήρχε ένας δικός σας σύλλογος αγροτών που θα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία. Όπως άλλοι φορείς, άλλοι επαγγελματικοί χώροι έχουν τους δικούς συλλόγους, θα έπρεπε και εσείς που έχετε το πρόβλημα. Θάλασσα. Και κάποια στιγμή πάρτε την πρωτοβουλία και βγείτε εσείς μπροστά. Το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα το έχετε εσείς. Και μαζί με εσάς, τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος είναι δίπλα. Υπήρχαν προβλήματα στα χωριά και δεν τα είχαν. Δεν ήξεραν.
Κάναμε κουβέντα με κάποιους νεαρούς κάποιο βράδυ και δεν γνώριζαν τι είναι αυτός ο πύρετος. Υπήρχαν συμπτώματα, όπως είπατε πριν, τα πετούσαν στο λάκκο και λένε εντάξει, ψώθησε. Πρέπει να οργανωθούμε όλοι μας. Τα λάθη του παρελθόντος πρέπει να γίνουν παράδειγμα για όλους. Έτσι πράγμα. Και δεν είναι τρόπο να μιλάμε για το πρόβλημα. Όταν το βάζουμε κάτι το χαλί, εκεί το πρόβλημα. Και πιστεύω ότι και η παρουσία του Νίκου και η δική μας αντιμοτική αρχή θα βοηθήσει. Άμεσα. Άμεσα, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν ακόμα αγρότες οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Δεν το καθυστερούμε. Και αυτό είναι την ταφή. Εάν μας πούνε οι επιστήμονες ότι ένας τρόπος πέρα από το κάψιμο, ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορεί να γίνει, θα γίνει. Αλλά να μην κάνουμε κάτι το οποίο θα μας προκύψει άλλο πρόβλημα στην πορεία. Να είναι στα ρέματα. Ναι. Να μην κάνουμε και κάποια πράγματα τα οποία θα μας προκύψει πρόβλημα στην πορεία. Θέλουμε κινητοποίηση από μόνοι μας, γιατί όταν μας βγήκαμε στο χωριό, θυμάσαι εκείνο το βράδυ, ήμασταν 5-6 άτομα. Οι υπόλοιποι ήταν στο σπίτι και είχαν σκεπαστεί κάτω από την κουβέρτα και το σεντόνι, για να μην ακούσει κανένα από του υπόλοιπου αν έχει ψωφίσει πρόβλημα το δικό του ή όχι. Έτσι, δεν μπορεί ούτε η περιφέρεια να μυρίσει τα νύχια της αν εμείς έχουμε πρόβλημα ή όχι και να έρθει να μας κάνει ενημέρωση. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να οργανωθούμε, να μαζευτούμε, να κάνουμε από μόνοι μας τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και να έρθουν τα αρμόδια όργανα να μας ενημερώσουν. Εμείς όμως μέχρι στιγμής ήμασταν βαθιά ανοιχτωμένοι. Μπορώ να ρωτήσω δύο πράγματα καθελήψεις. Παρακαλώ. Είπατε για την παραγωγή, είμαστε πάνω στην παραγωγή. Δηλαδή, ζώα που δεν είναι εξοικειωμένα. Τι πρόβλημα έχουν αυτά για να απολυθούν οι ξεκίνησαν αυτοί. Σε να το πάρει 100% παράδειγμα. Τα υπόλοιπα δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχετε πρόβλημα. Αν η μονάδα δεν έχει διαγνωστεί ότι έχει καταργηθεί το πυρετό, δεν έχετε πρόβλημα. Αυτά που είναι με πρόβλημα φαίνονται, δείχνουν. Δεν έχετε πρόβλημα. Σφάζεται κανονικά. Ακόμα και οι μονάδες που είναι θετικές. Τα υγιείς θέλετε. Τα υγιείς θέλετε. Όχι, δεν έχουν πρόβλημα. Θα ψεκάσετε κανονικά, θα πάρετε το φάρμακο, θα γραφτεί στο μικρό φαρμακευτική αποθήκη. Θα πάρετε τη συνταγή και θα πάτε κανονικά με την άδεια διακίνηση από το κτηνιατρείο. Το αγρίπτο και το γάλα του δεν έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο κρέας και στο γάλα. Ενώ δεν είναι ο άνθρωπο, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτά που έχουν πήραν τη θεραπεία μετά από πόσο καιρό πρόβλημα. Αναλόγω το φάρμακο που έχετε δώσει. Υπάρχει ο χρόνο αναμονή. Αν έχετε δώσει το εκτοπό, είναι 4 μέρε. Για ένα μήνα του υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί σε αυτά τα 40 χρόνια και καλύτερα. Όχι, αν δεν τσιμπηθούν πάλι εκ νέου. Γιατί είναι μερικά εμένα 10% μόνο προσβληθεί. Τώρα πάνε καλύτερα, παράδειγμα. Τώρα λέμε μετά από ένα δύο μήνες να... Και θα πάνε καλύτερα αν τα ζώα θα βοηθήσουν κι εσείς. Εγώ δεν έχασα. Θα πάνε καλύτερα. Να απαντήσω ένα λεπτό. Να απαντήσω λίγο στον κύριο που είπε πριν για τον Αφόντη. Καταρχάς, καμία σχέση ο καταρροϊκός με τον Αφόντη. Με τον Αφόντη έχουμε ραγδαία μετάδοση. Προσβάλλει όλα τα δίχτυα ζώα, δηλαδή όσα έχουν. Όπως είναι πρόσωπο, κλίμα, βοηθή, όλα. Το χαρακτηριστικό του είναι οι άφτες εδώ πέρα, σαν να είναι καμένο στον Αφόντη. Σαν να είναι καμένα εδώ τα χείλη και να έχουν φωσκάλες με υγρό ανάμεσα από τις σκυλές εδώ πέρα πάνε το ίδιο και υπάρχει ραγδαία μετάδοση. Μεταδίδεται με όλα τα μέσα. Μπορεί ξαφνικά μέσα σε μία μέρα να κολλήσουν όλα τα ζώα της περιοχής εδώ, στον Αφόντη. Το οποίο δεν συμβαίνει το ίδιο με τον καταρροϊκό. Ο καταρροϊκός πρέπει να μας αναλύσει το κουνούπι και συγκεκριμένα ένα είδος κουνουπιού, το οποίο είναι αιματοφάγο ή το καλλικό είδος. Αυτό. Μα και με το καταλογικό πυρετό, τα χείλη του σκίζονται και βρίζονται. Άλλο το σκίζονται. Από το πυρετό, τα χείλη του βρίζονται. Ναι, δημιουργούνται κάποια σπυράκια που λέμε, όπως το λέγατε εσείς, μπρούτζια. Τα χάρη το έπαθαν από τις Ρωσίες και από τέτοια που λένε σε εμάς πάνω. Όχι, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι όπως αυτό. Και μετά το λέτε προμός. Το κουνούπι αυτό για τον άνθρωπο, όχι, δεν το μεταδίδει στον άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται εκεί πέρα. Στον άνθρωπο δεν μεταδίδεται. Ναι, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Μπορώ να σα πω κάτι, αν μιλήσετε κιόλα για την ύλη από την αρχή εδώ πέρα. Τώρα με τα ζώα αυτά που έχουμε χάσει. Γιατί σα είπα, έχω χάσει πάρα πολλά ζώα. Είναι πάνω από 75-76 τα ζώα που χάσει μέχρι στιγμή. Όπω είπατε, πετάγονται σε ρέματα, όπου μπορούμε τα πετάμε, γιατί όπω βλέπουμε τα πράγματα είναι. Δηλαδή πάμε να τρελαθούμε. Θέλω να μου πείτε, αυτά τα ζώα θα αποζημιωθούμε, υπάρχει περίπτωση το κράτος να μας αποζημιώσει.
Τώρα, όσον αφορά. Προφανώς σας δεν έχω γίνει μονοξία στο κοπάδι, έτσι. Όχι, έχω πάρει τηλέφωνα, έχω πάει στην. Εάν δεν έχω γίνει. Αν δεν έχει γίνει μονοξία, αν δεν έχει γίνει μονοξία, ας πούμε, δεν υπάρχει το αποδεικτικό εκδερμεστήριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει νόσος. Τώρα, εσείς το μόνο που σας συνιστώ εγώ, θα πάτε σε ένα ιδιώτικο κτηνίατρο, θα πάρετε μία βεβαίωση και θα πάτε στον ΟΠΚΠ μετά να τα δηλώσετε. Αλλά πρέπει να έχετε και τα ενότητα. Ναι, τα ενότητα τα έχουμε, εντάξει. Τους εγκεφάλους να τους πάτε στο κτηνιατρείο, να πάρετε πουλάκι. Τους εγκεφάλους από τα ζώα, δεν το ξέρετε. Να πάτε για τα 30 ευρώ, αυτό δεν το ξέρετε. Τα ζώα τα έχουν μετά τους φυλάξους εδώ και καιρός. Τώρα δύο που είναι να ψωπήσουν, τα δύο που θα πάρουν. Υπάρχει έλλειμμα στην ενημέρωση. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω το λόγο. Είναι 42 χρόνια αγρότης. Ακούστε ένα τραγικό που συμβαίνει μόνο στο νομό της Σκωτίας. Καλλιεργούσα μέχρι 400 στρέμματα και 40 χρόνια καριέρα για το λάδι. Τώρα αγροτική πρώτος αγρός. Παλιά. Και τι κάναμε, παιδιά. Άθελα τρομερές σημείες. Άθελα. Τα βαρτούρια κάτω. Τα πάντα. Έκανα στο λογά. Πάντα πλήρωνα. Μου κάτω να λεπτά. Κανονικά. Τι γινότανε. Επί 40 χρόνια οκ, δεν έπαιρνα ένα ευρώ. Ρε παιδιά, πάω στα Γιάννενα και πρόπερση και πάθαινω κι άλλη ζημιά το καμαμπούκι του. Κάνω μια ένσταση, μου λέει ξανά κάνει κι άλλη μια ένσταση. Κάνω κι αυτή. Πάει κι αυτή όπως οι άλλες. Και θα ήθελα να παιδιτώ αυτές οι υπηρεσίες, αυτό το κράτος. Και τι μου λέγανε. Τελικά, ποιο ήταν το κουμπί. Να τα ακούσει και ο κύριος Γάτσος. Αυτό. Να τα ακούσει. Τι γινότανε παιδιά 40 χρόνια. Πηγαίνανε τα λεφτά όλα στο νομό άρτα. Οι μάγες. Πήγαινε αυτό. Τι έκανε, έγραφε εκεί. Το δικό μου που είναι παντοσμία, τίποτα εγώ. 42 χρόνια. Ωραία, για όνομα το σίγουρο. Τι θα γίνει αυτή η δουλειά, παιδιά. Δεν θα αναλάβω κανένα αυτό το νομό, τον έχω εγώ, τον Μαρτιμένο, 42 χρόνια εγώ, και να μην πάρω ένα ευρώ. Για όνομα το σίγουρο, παιδιά. Μιλάω για μαρτύρα να μαρτυρώ σήμερα. Πρέπει να αλλάξει αυτά τα πράγματα για όλο τον νομό μου, λέω. Εγώ την πάτησα. Τώρα τελείωσα. Αλλά να μην τελειώσουν και τα παιδιά μας. Καταλάβετε, να αναλάβει την ευθύνη να αποζημιώνει ο Λγάκη εδώ. Όχι όλα τα λεφτά στην Άρτα. Τα πορτοκάλια όλα ψηλά, γράψτε τον απάρεστο. Εγώ πάντα χωράφτε μου, τίποτα εγώ. Κι ο κάθε εγώ. Όλοι είστε σπουδιά. Μας δεν πήρε κανένας τίποτα σας πλευρά. Έλα πράγμα, άμα το ψάχνετε, θα είναι η αφασία, ρε. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Τι θα κάνετε τώρα. Θα πάμε στο κουδιό. Τι θα πάμε τώρα. Για να πάμε στο υπουργό θα πρέπει. Εσείς ζητάω τη βοήθεια σας. Πού θα πάμε εμείς. Να κάνουμε παράπονο στο υπουργό. Να πάμε στο υπουργό. Και με τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου. Ναι, κύριε, θα πάω τα στοιχεία μου. Μου έδωκε 80 ευρώ τη δεύτερη φορά. Και αυτή μου είπε, πάρε τα έξοδα που έχεις κάνει 80 ευρώ μου είπε αποζημίωση και δεν έχεις δικαίωμα να ξανακάνεις τίποτα. Αλλά εγώ θα έπρεπε να πάρω κανάλια και να πάω στον υπουργό μέσα να τους κάνω τι πρέπει να κάνω. Ναι, τελειώνω και να μου θέλω βοήθεια. Αν δεν υπάρχει... Κύριος Πάρκετ. Εγώ ήθελα να πω στην συζήτηση που έγινε τώρα τελευταία. Στη συζήτηση που έγινε τώρα τελευταία κάτω στην τρέπεζα, δεν ξέρω ακριβώς έγινε, που πήγαν και οι κτηνίατροι και αντιπροσώπευαν εδώ τους κτηνοτρόφους, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν εισακούστηκε η γνώμη των κτηνιάτρων που είπαν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να ψεκάζουν σε όλα τα μαντριά. Υπήρχε συνεργείο και τα λεφτά δόθηκαν από το Υπουργείο. Τι γίνανε τα λεφτά. Και οι αντιπρόσωποι του Περιφερειάρχη είπαν ότι εμείς θα αποζημιώσουμε τους κτηνοτρόφους. Εμείς δεν θέλαμε αυτό. Θέλαμε αυτό που είπαν οι κτηνίατροι. Να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να πηγαίνουν σε όλα τα πνευμοστάσια, να τα ραντίζουν. Ανά εβδομάδα μπορούσε να γίνει αυτό και όλα. Και θα επιμείνω σε αυτό για τους θανάτους των ζώων. Πάρα πολύ θα επιμείνω εκεί. Είπαμε λέει ή να τα αποτεφρώσουμε ή να τα σκάψουμε, να τα θάψουμε. Αλλά δεν εισακούστηκε η γνώμη τους. Γιατί. Αφού το είπαμε, αυτό θέλαμε. Δεν θέλαμε αποζημίωση. Τι να την κάνω εγώ την αποζημίωση. Και δεν έκανα αποζημίωση. Τι έγινε. 150 ευρώ, 200. Δεν τα θέλω. Εγώ προσωπικά δεν τα θέλω.
δεν έπρεπε, γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν εισακούστηκε και καθόλου η γνώμη. Η γνώμη δική του ήταν δική μου. Εμάς το κοινοτρόφο. Και οι αντιπρόσωποι του Περιφερειάρχη είπαν όχι. Αυτά ρίχτηκαν με λίγα λόγια στάχτη στα μάτια του κοινοτρόφου για να πάρουν το ποσό και να πάρουν οι κοινοτρόφοι ένα μηδαμινό. Αυτό εγώ έτσι κατάλαβα. Δηλαδή συζητάμε το σύνορα και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Παίρνουμε γύρω από το αποτέλεσμα μηδέν. Τίποτα δεν κάνουμε, ούτε το ένα, ούτε στο ένα δεν φτάσαμε. Εγώ εδώ από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση τώρα που ήρθατε πλέον, καμία λύση δεν έδωσε. Και όταν πήγα στο Δήμο, ξέρετε, μου είπανε, πήγα στο Δήμο πιο πολύ για τη βρωμιά. Για τα ζώα που ψοφάνε, γιατί το ένα λέω θα φέρει το άλλο. Άλλο σου είχε σταθεί. Τα ζώα, δόξα τω Θεώ, και να μου ψοφήσουν όλα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η υγεία μου πάντα. Γιατί με ενδιαφέρει η υγεία των ανθρώπων. Γιατί ο ένα ιό θα φέρει τον άλλο. Και που ξέρει αύριο μεθαύριο, δεν έρθει και, και έρθει κάποιο άλλο ιό. Όπω ήρθε παλιά η γρήπη των πλουρικών, ξέρω εγώ εδώ και χρόνια. Και πανικοβληθήκαμε. Αλλά γιατί δεν εισακούστηκε εκεί η γνώμη με ενδιαφέρει. Πριν 10 μέρε, εκεί που πήγα στην Πρέταση, γιατί εγώ τα ξέρω όλα κατευθείαν για τόσο. Και οι αντιπρόσωποι του Περιφερειάρχη είπαν όχι, θα δοθούν αποζημιώσεις του κοινοτρόφου. Εμείς προσωπικά δεν τη θέλουμε την αποζημίωση. Θέλουμε να γινόνταν αυτά που είπαν οι κτηνίατροι και οι άλλοι προϊστάμενοι από την Ουγγανίτσα και από την Πρέταση. Θέλανε να κάνουν αυτά τα δικά μας. Και η γνώμη τους δεν εισακούστηκε καθόλου. Και αν θάψουμε, από ό,τι μου λέγανε, αν θάψουμε, λέει, και είναι και αυτό δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε αυτό να κάνουμε, το άλλο δεν μπορούμε. Λέει. Να τα αποτεφρώσουμε δεν μπορούμε, γιατί είναι πολύ. Το οικονομικό είναι βαρύ. Το ένα ζώο λέει καίει νομίζω 50 ευρώ, κάνει αξία του και ποιος θα την πληρώσει. Θα γίνει μία φορά αυτό λέει και μετά θα το σταματήσει. Και να τα θάψουμε όχι. Τι να τα κάνουμε. Και πήγα στο Δήμο και η απάντηση ξέρεις ποια ήταν από το Δήμο. Τι θα γίνει μετά τους αφήνει. Λέω γιατί βρωμάει ο τόπος. Θα αρρωστήσουμε και εμείς σιγά σιγά. Δεν θα αρρωστήσουμε μόνο οι κοινοτρόφοι. Και εσείς γενικά τους κοινοτρόφους ζήνε όλα κύκλο κάνουν. Ένα κύκλο. Και η απάντηση μου, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση που μου είπανε. Να κλείσω 5-6 στη φυλακή από εσάς, θα βάλετε μυαλό μου λέει. Να κλείσεις 5-6 από εμάς, λέω. Πες ότι κλείσεις εμένα, εγώ που μαθώς. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να το σκάψω με το κατσμά και εγώ τσάπα, θα το πληρώσω αυτό. Να κλείσεις, άμα κλείσεις 5-6 από εμάς, αλλά δεν πρόλαβε, έφυγε, δεν τη συζήτησε καν. Δεν το λέω το άτομο, δεν συζήτησε καν. Ο αντιπρόσωπος εκεί που ήταν μέσα στο δημαρχείο. Δεν μου αρέσει να λέω ονόματα. Δεν συζήτησε καν, έφυγε. Και δεν πρόλαβα να τη πω: άμα το κάνει αυτό, θα σε λιντζάρουν όλοι οι κτηνοτρόφοι. Αλλά δεν το άκουσε. Θα γίνει αυτό ή δεν θα γίνει. Πες ότι κλείσει. Όλου του κτηνοτρόφου θα κλείσει τη φυλακή. Δεν βοήθησε δηλαδή να κάνετε ό,τι θέλετε, μου είπε. Να κόψετε το κεφάλι σα. Εσεί είστε υπεύθυνοι για αυτά. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι κτηνοτρόφοι. Οι κτηνοτρόφοι κακομίρδε αγωνίζονται ένα στον άλλο, προσπαθεί και βοηθάει. Και είμαστε ανοργάνωτοι. Είναι αλήθεια. Είμαστε ανοργάνωτοι. Δεν έχουμε καθόλου οργάνωση. Αλλά γενικά όχι εμείς οι κοινοτρόφοι, αλλά και ο Δήμος δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου καν. Με κοιτούσε ο άλλος επί ένα τέταρτο με το στόμα, με χαιρέτησε και μου κουβέντησε. Και αν νομίζω ότι ο Δήμος αδιαφορούσε, αν διαφορεί, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Ας ήταν. Δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Συζητήσεις γίνονται και το αποτέλεσμα εγώ που κατάλαβα ήταν μηδέν. Υπάρχουν το φέρνουν στο φόδι εδώ πέρα. Να είστε σίγουροι. Μακάρι. Κύριε συνάδελφε, αυτό που θέτεις τώρα σε δημόσιο χώρο, θα ήθελα να σε παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή βλέπω την ευαισθησία σαν εκπρόσωπος των αγροτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Δήμου, αλλά δεν πρέπει να μεταφέρουμε τις ευθύνες να απαντήσουμε σε νομικά πλαίσια, δώστε σε παρακαλώ πρόσωπο, και σε πλαίσια τύπου υγιεινής να μπορεί να γίνει κάτι για μας. Αλλά θα ήθελα κατηδίαν κατ' εμού μαζί, να μου πεις, μόνο σε δημόσιο χώρο, να μου πεις ποιος το είπε. Όχι. Όχι. Κλείστη, παρέλθεσαι να έρθω μέσα. Δεν μ' αρέσει. Διαπιστώνω ότι εγώ έχω την πεποίθηση. Πρόσεξε, έχω την πεποίθηση. Γενικά κάνετε όταν φύγουμε, γιατί πάρετε σοβαρά θέμα. Το να μπείτε φυλακή. Δεν κουβέντε σα που λέμε εξαόριστα. Αν έχετε να καταγγείλετε κάτι ονοματεπώνυμο, το καταγγείλετε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε όλοι έτσι ο πάρκο. Κουβέντε γενικέ και όριστα δεν είναι σωστέ. Συγκεκριμένα. Ποιο θα σου πει το λεπτό. Το είπε ο Λουκά ο Ρίζο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, έχουμε ήδη 2 ώρε. 2 ώρε η μερίδα, φαντάζομαι δεν έχει πουθενά άλλο για το θέμα.
Δύο ώρες το αποτέλεσμα όμως είναι μηδέν. Για εσάς μπορεί να είναι μηδέν, για κάποιους άλλους όχι. Θα το δείξει η πορεία. Αυτό που εμείς μπορούμε να δεσμευτούμε ότι είναι, θα επανέλθουμε και με άλλες συμπερίδες και με άλλα ζητήματα. Και οι ευθύνες βαραίνουν όλους μας. Και το Δήμο και την Περιφέρεια, αλλά και εσείς τους ακρότες. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να αποδεσμεύσουμε τις κυρίες και την κυρία και να ανταμώσουμε μια άλλη φορά. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Και ακόμα ερώτηση που θα σας κάνω για αυτό που είπατε μετά και πάλι.